Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους, ους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα. Εκλογέ και απανθίσματα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λόγος πρώτος, περί αγάπης. Θέλω ο φιλάνθρωπος Θεός ημών να συνδέσει όλους, τον ένα προς τον άλλον, αγαπητή, έθεσε μέσα εις τα πράγματα τη αυτήν αναγκαιότητα, ώστε με το συμφέρον του πλησίον να είναι συνδεδεμένον και το συμφέρον παντός άλλου. Ούτω γεωργός δε σπείρει τόσον σύτων, όσο θα επαρκέσει δια τας ειδικάς του μόνον ανάγκας, διότι κατά αυτόν τον τρόπον και τον εαυτόν του και τους άλλους θα οδηγήσει εις την καταστροφήν. Και ο στρατιώτης αντιμετωπίζει κινδύνους, όχι δια να σώσει μόνο τον εαυτό του, αλλά και δια να διατηρήσει τας πόλεις ασφαλής. Και ο έμπορος δεν μεταφέρει τόσα μόνον, όσο θα είναι αρκετά δια τον εαυτό του, αλλά και δια πολλούς άλλους. Επειδή δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα εδέχοντο κατά άλλων τρόπων να επιδιώκουν το συμφέρον του πλησίον, εάν δεν ευρίσκοντο εις αυτήν την αναγκαιότητα, δια τούτο ο Θεός συνέδεσε τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπον και δεν μας αφήνει να ικανοποιήσουμε το συμφέρον μας, εάν προηγουμένως δεν εξυπηρετήσομεν και το συμφέρον των άλλων ανθρώπων. Ούτε είναι δυνατόν να σωθεί κανείς εάν δεν ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά κι αν ασκείς την άκρα φιλοσοφία, αδιαφορείς δε δια τους άλλους, όταν βλέπεις ότι οδηγούνται εις την καταστροφή, ουδε μία θα αποκτήσεις παρησία πλησίων του Θεού. Και αν δηλαδή ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, λέγει ο Θείος Απόστολος, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Εάν δε θέλεις να μάθεις πόσο ισχυρό όπλο είναι το να ελκύσεις μπρος τον εαυτόν σου τους αδελφούς σου, έστω και αν μερικοί εξ αυτών είναι άπιστοι, και το να δεικνύεις πάντοτε πράων και ήμερων και γλυκή τρόπων, άκουσον τι είπε αυτός ο μακάριος Παύλος. Όταν παρουσιάστη ενώπιον ενός ειδωλολάτρου δικαστού, διά να δικαστεί, «Μακάριον ηγούμε με αυτόν, μέλλον επί σου κρίνεστε». Θεωρώ δηλαδή τον εαυτό μου μακάριον, ότι πρόκειται να κριθώ από σε σήμερον. Ταύτα δε έλεγε ο μακάριος Παύλος, όχι διότι ήθελε να τον κολακεύσει κάθε άλλο, αλλά διότι ήθελε διά της ημερότητος να τον κερδίσει εις την αληθινήν πίστη. Δια τούτο και εν μέρη τουλάχιστον τον εκέρδισε και τον δικαστήν υπέταξε ο μέχρι προ ο λίγο θεωρούμενος ως κατάδικος, και την νίκην του Παύλου ομολογεί αυτός ο ίδιος ο νικηθής, λέγον με λαμπρά φωνήν ενώπιον όλων των παρευρισκομένων, «Εν ολίγο με πείθεις χριστιανών γενέστε». Ολίγη προσπάθειαν εάν καταβάλεις ακόμα,
θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Τι απήντησεν εις ταύτα ο Θείος Παύλος? «Ευξέμειναν εγώ γεμή μόνο σε, αλλά και τους παρόντας άπαντας, τούτο γενέστε όπερ εγώ. Εγώ τουλάχιστον θα ευχόμην όχι μόνο σύ, αλλά και όλοι οι παρόντες να γίνουν αυτό το οποίο είμαι και εγώ». Όταν λοιπόν εκείνος, ο Παύλος, απαιτεί τόσο μέγαν μέτρον, εμείς δε δίνομεν ούτε το ελάχιστον, ποιας συγγνώμης θα είμεθα άξιοι? Και μην νομίζεις ότι το να έχει κανείς την ανάγκη του άλλου είναι κάτι το εξευτελιστικόν, επειδή τούτον είναι έργο της απεράντου σοφίας του Θεού. Διότι αν και έχουμε ο ένας ανάγκη του άλλου, και παρά ταύτα η αναγκαιότης αυτή δεν μας οδηγεί εις φιλίαν μεταξύ μας, εάν είμεθα εις θέση μόνη να ικανοποιούμεν τας ανάγκας μας, τότε δεν θα είμεθα άγρια θηρία. Δια της βίας και της ανάγκης μας υπέταξον Θεός τον έλαν προς τον άλλον, και όμως καθεκάστην συγκρουούμεθα μεταξύ μας. Εάν αφαιρούσε το χαλινόν αυτόν, ποιος είναι εκείνος τάχα ο οποίος θα επεθύμει τη φιλίαν του πλησίον του? Δια τούτο λοιπόν, μία κατοικίαν έδωσεν εις εμάς ο Θεός, τον κόσμο, και ένα λίχνο ίναψε διόλους μας, τον ήλιον, και μία στέγην κατασκεύασε, τον ουρανόν, και μία έστρωσε τράπεζα, τη γην, και δεν έδωσε εις μεν το πλούσιον περισσότερον και καλύτερον, εις δε το πτωχόν ο λιγότερον και ευτελέστερον, δια να έχομεν ισχυράν και διάσπαστον την ένωση μεταξύ μας. Και να μην έχει κανείς να λέει ότι ο Δίνα δεν είναι φίλος μου, ούτε συγγενής, ούτε γείτον, ούτε έχω καμία σχέση προς αυτόν. Πώς θα το πλησιάσω, πώς θα συνομιλήσω μαζί του? Και δεν είναι αρκετόν το να δεικνύουμε τόση σχέση και αγάπη προς αλλήλους, όσοι δεικνύουν οι φίλοι προς τους φίλους, αλλά όσοι δεικνύει το εν μέλος προς το άλλο. Και όπως δεν θα μπορούσες να είπεις από πού τόση σχέση και αγάπη προς αυτόν, κινδυνεύω να γίνω καταγέλαστος. Έτσι δεν θα μπορέσεις να είπεις τούτο και δια των αδελφών σου, διότι αν δεν είναι ούτε συγγενής ούτε φίλος σου, όμως είναι άνθρωπος της ιδίας φύσεως με εσένα, έχουν τον ίδιο δεσπότη και γεννημένος εις τον ίδιο κόσμο. Όταν πρόκειται περί χρημάτων, εκείνους οι οποίοι δεν οφείλουν τίποτε, τους επενούμεν. Όταν όμως πρόκειται περί αγάπης, εκείνους οι οποίοι διαρκώς είναι οφειλέτε, τους αποδεχόμεθα και τους θαυμάζομαι. Ας υπακούμε λοιπόν και ας συνδυόμεθα μεταξύ μας, και αν θέλει κανείς να απομακρυνθεί, σύ μη αποχωριστείς, ούτε να είπεις των ψυχρών εκείνων λόγων. Εάν με αγαπά, τον αγαπώ κι εγώ. Εάν όμως δεν με αγαπά ο δεξιός οφθαλμός μου, τότε τον βγάζω. Ακριβώς όταν εκείνος δεν θέλει να σε αγαπά, τότε σύ να δεικνύεις μεγαλύτερα την αγάπη σου, δια να τον ελκύσεις προς το μέρος σου, διότι είναι μέλος σου. Το δε μέλος, όταν από κάποια ανάγκη αποχωρίζεται από το υπόλοιπο σώμα, τότε πράττωμεν το παν, ώστε να ενώσομεν πάλιν αυτό, και μάλιστα τότε καταβάλλομεν περισσότερα φροντίδα δι' αυτών των σκοπών. Διότι και περισσότερος θα είναι ο μισθός όταν ελκύσεις προς το μέρος σου εκείνον ο οποίος δεν θέλει να αγαπά. Εάν δε προκειμένου περί συμποσίου παραγγέλει να καλούμεν εκείνους οι οποίοι
δεν μπορούν να μας ανταποδώσουν τη φιλοξενία, δια να αυξηθεί ο μισθός της ανταποδόσεως, πολύ περισσότερον πρέπει να πράττουμε τούτο προκειμένου περιφιλίας. Διότι, εάν μεν ο αγαπόμενος σε αγαπά, σου ανταπέδωσε την αμοιβή. Εκείνος όμως, ο οποίος ενώ τον αγαπάς, δεν σε αγαπά, αυτός αντί του εαυτού του έκαμε το Θεόν οφειλέτην προσέ. Αλλά και χωρίς αυτά, όταν μεν εκείνος σε αγαπά, δεν έχει ανάγκη μεγάλης φροντίδος. Όταν όμως δεν σε αγαπά, τότε έχει ανάγκη της προστασίας σου. Αλλά όμως την αιτία της φροντίδος μη μεταβάλεις εις αφορμή αμελίας, ούτε να λέγεις ότι επειδή είναι άρρωστος, δι' αυτό τον παραμελώ. Διότι η ασθένεια είναι η ψυχρότης της αγάπης. Σύ όμως ζέστανε εκείνο το οποίον έχει παγώσει. Διότι το να θέλει κανείς να αγαπάτε πολύ γίνεται από τη μεγάλη αγάπη που έχει προς κάποιον άλλον. Διότι όταν μεν δεν αισθανόμεθα ισχυρά αγάπη προς κάποιον, ούτε και της μεγάλης αγάπης του έχουμε ανάγκη, έστω κι αν είναι μεγάλος, έστω κι αν είναι σπουδαίος. Όταν όμως αγαπόμεν κάποιον με θέρμη και πραγματικός, έστω κι αν είναι ταπεινός, έστω κι αν είναι μικρός, αυτός τον οποίον αγαπόμεν, εν τούτης θεωρούμεν μεγάλη δόξα την αγάπη του προς ημάς. Εάν δε δεν γνωρίζεις να μεταχειριστείς τον αδελφό σου, πότε θα μπορέσεις να μεταχειριστείς καλώς τον ξένον? Και αν δεν είσαι εις θέση να μεταχειριστείς όπως πρέπει το ειδικό σου μέλος, πότε θα μπορέσεις να ελκύσεις προς τον εαυτόν σου τον μακράν ευρισκόμενο και να τον συνδέσεις μαζί σου? Θέλεις να μην ακούεις κακά εις βάρος σου? Τότε λοιπόν ούτε εσύ να λέγεις κακά εις βάρος άλλου. Θέλεις να επενείσαι από τους άλλους? Τότε κι εσύ εγκομίαζε τους άλλους. Θέλεις να σε λεούν? Τότε κι εσύ κάμε ελεημοσύνας. Θέλεις να τύχεις συγγνώμης? Τότε κι εσύ δίδε συγχώρηση. Θέλεις να μην πλεονεκτούν άλλοι εις βάρος σου? Τότε κι εσύ μη αρπάζεις. Ας συμπεριφερόμεθα προς τους πλησίων μας κατά τον ίδιον τρόπον με τον οποίον θέλουμε να συμπεριφέρονται εκείνοι προς ημάς. Όπως δηλαδή ψυχή χωρίς σώμα δεν λέγεται άνθρωπος, αλλά ούτε πάλι σώμα χωρίς ψυχή, έτσι δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεόν εάν δεν έχει ως επακόλουθον και την αγάπη προς το πλησίον. Θέλεις να εξυπηρετήσεις τον Δίνα? Δεν σε εμποδίζω, αλλά όχι για να προξενήσεις λύπην εις άλλον. Δεν μας εδόθησαν διδάσκαλοι για να αντιμαχόμεθα μεταξύ μας, αλλά για να γινόμεθα φίλοι προς αλλήλους. Δια ποιον λόγο είσαι ένας? Δια ποιον λόγο δεν κερδίζεις με το έργο σου πολλούς? Δια ποιον λόγο να μην γίνεις δημιουργός αγάπης? Δια ποιον λόγων δεν δημιουργείς φιλίαν, η οποία είναι ο μεγαλύτερος έπαινος της αρετής? Διότι όπως το να είμεθα κακοί όλοι εκ συμφώνου περισσότερον παροργίζει το Θεόν, έτσι το να είμεθα καλοί και με ομόνια μεταξύ μας περισσότερο τον ευχαριστεί. Μη γίνεσαι κακός με τους πολλούς, δημιούργησε προς χάριν του εαυτού σου φίλους προτού να αποκτήσεις οικίαν, πριν αποκτήσεις οτιδήποτε άλλο. Εάν ο ειρηνοποιός θεωρείται Υιός του Θεού, πόσο περισσότερον θα θεωρείται ο δημιουργών φίλους? Εάν εκείνος ο οποίος μόνο συμφιλιώνει εχθρούς καλείται Υιός του Θεού, ποιας αμοιβής δεν θα είναι άξιος εκείνος ο οποίος κάμει φίλους του συμφιλιωνωμένους? Διότι εάν ο μεν διάβολος μας παρακινεί να γινόμεθα προς όλους εχθροί, ο Θεός όμως μας παραγγέλει
να συμπαθούμε και να αγαπόμεν. Και εκείνος μεν, ο διάβολος, στρέψας όλην την προσοχή μας μπρος το πυλόν και την κατασκευή τούβλων, διότι αυτό είναι ο πλούτος. Δεν μας αφήνει ούτε κατά τας νύχτας να αναπαυθόμεν ο λίγον. Ο δε Θεός, από μεν την περιττήν και ανοφελεί αυτή φροντίδα, μας απαλλάσσει. Παραγγέλει δε να συναθρίζομεν θησαυρούς εις τους ουρανούς, όχι δηλαδή από τας αδικίας που είναι δυνατόν να διαπράξουμε εναντίον άλλων, αλλά από την ειδική μας δικαιοσύνη. Κι ο μεν διάβολος με τα τους πολλούς ιδρώτας και τας ταλαιπωρίας όχι μόνον δεν μπορεί να μας βοηθήσει όταν θα κολλαζόμεθα εκεί, αλλά δυναμώνει και τη φλόγα της κολάσεως. Ο δε Θεός, ο οποίος μας παρήγγειλεν έστω και ένα ποτήρι δροσερού νερού να δίδομεν, δεν μας αφήνει ποτέ να χάσουμε το μισθόν και την ανταμοιβή αυτού, αλλά μας τα ανταποδίδει πλουσιοπάροχα. Δεν είναι λοιπόν εσχάτη ανοησία να μην αγαπώμε την δεσποτεία αυτήν, η οποία είναι τόσο καλή και γεμάτη από τόσα αγαθά, και να γινόμεθα δούλοι ενός αχαρίστου και αγνώμονος τυράννου, ο οποίος ούτε εδώ ούτε εκεί μπορεί να ωφελήσει εκείνους που τον υπακούν και είναι φίλοι του. Μη λυπηθείτε λοιπόν διά όσα ελέγχθησαν, διότι κι εγώ εκείνον ο οποίος με αγαπά, τότε θα ομολογήσω ότι με αγαπά πολύ περισσότερο, όταν όχι μόνο με παινεί, αλλά και με προτρέπει να διορθώσω τα ελαττώματά μου. Διότι το να επαινεί της απλώς τα πάντα και τα καλά και τα μη καλά δεν είναι γνώρισμα ανθρώπου ο οποίος αγαπά, αλλά πατεώνος και ήρωνος. Το δε να επαινεί μεν, αν γίνεται κατ' εξίσον πρέπει, να ελέγχει δε, αν διεπράχθει κανένα σφάλμα. Αυτό είναι γνώρισμα ανθρώπου ο οποίος σε αγαπά και φροντίζει δια σε. Τον μεν εχθρόν λοιπόν, ούτε να με επαινεί δέχομαι. Τον δε φίλον, κι όταν με ελέγχει, τον θέλω να είναι κοντά μου. Εκείνος, ο εχθρός, κι αν με αγαπά, μου προκαλεί αηδίαν. Αυτός όμως, ο φίλος, κι όταν με πληγώνει, μου είναι αγαπητός. Διότι περισσότεραν εμπιστοσύνη εμπνέουν, λέγει, τα τραύματα του φίλου, παρά τα φιλήματα που δίδει ο εχθρός με τη θέλησή του. Διότι εκείνος μεν, ο φίλος, αν με κατηγορεί δικαίως ή αδίκως, δεν το κάνει για να με προσβάλλει, αλλά διότι θέλει να με διορθώσει. Ο δε εχθρός, κι αν δικαίως με κατηγορεί, δεν φροντίζει να κάνει τον έλεγχό του για να με διορθώσει, αλλά μάλλον για να με διαπομπεύσει. Ώστε τίποτα δεν είναι ίσο με την ομόνια αγαπητή, διότι με αυτήν ο ένας γίνονται πολλοί. Αν δύο ή δέκα έχουν ομόνια μεταξύ των, τότε ο ένας δεν είναι πλέον ένας, αλλά ο καθένας εξ αυτών γίνεται δεκαπλάσιος, και θα έβρεις εις τους δέκα τον έναν και εις τον ένα τους δέκα. Κι αν έχουν εχθρόν, εκείνος ο οποίος θα θελήσει να βλάψει τον έναν θα είναι ως να θέλει να βλάψει τους δέκα, και κατά αυτόν τον τρόπο θα νικηθεί. Εδυστύχησε ο ένας, αλλά όμως δεν ευρίσκεται εις δυστυχίαν, διότι κατά το μεγαλύτερο μέρος η δυστυχία του ελευθερώνεται υπό τον άλλον. Καθένας από αυτούς έχει 20 χείρας και 20 οφθαλμούς και άλλους τόσας πόδας, και ψυχάς έχει 10. Όχι μόνο δια τους ειδικούς του, αλλά και δια τους ειδικούς των φροντίζει εις ό,τι έχουν ανάγκη. Εάν δε γίνουν 100, το ίδιο θα συμβεί πάλι. Ο ίδιος μπορεί να ευρίσκεται
και εις την Περσία και εις την Ρώμη, και αυτό το οποίο εκφύσεως είναι αδύνατον, το κατόρθωσε η δύναμις της αγάπης. Εάν λοιπόν έχεις 1.000 ή 2.000 φίλους, φαντάσου εις πόσο μέγεθος θα φτάσει η δύναμή σου. Και το αξιοθαύμαστον είναι τούτο, ότι οι 1.000 γίνονται εις. Δια ποιον λόγον λοιπόν δεν αποκτώμεν τη δύναμη της αγάπης, ώστε να κρατούμεν έτσι τους εαυτούς μας εις ασφάλειαν? Έως πότε θα την περιορίζομεν εις ένα και δύο? Διότι κι αν είναι πτωχός εκείνος ο οποίος έχει φίλους, εν τούτης είναι πολύ πλουσιότερος από τους πλουσίους, διότι εκείνα τα οποία αυτός δεν επιχειρεί να είπει δια τον εαυτό του, φατά είπει ο φίλος του αντί εκείνου. Και όσα δεν δύναται ο ίδιος να προσφέρει εις τον εαυτό του, θα του προσφερθούν υπό τον άλλον. Και δεν είναι δυνατόν να πάθει τίποτε κακόν εκείνος ο οποίος φυλάσσεται από τόσους δορυφόρους, διότι ούτε οι σωματοφύλακες του βασιλέως δεν είναι τόσο προσεκτικοί όσον αυτοί, διότι εκείνοι μεν από φόβο και ανάγκη δεικνύουν τόση προσοχή, ούτε δε από συμπάθειαν και αγάπην. Και εκείνος μεν, ο βασιλεύς, φοβείται τους σωματοφύλακάς του, αυτός όμως έχει το θάρρος του περισσότερον εις αυτούς τους φίλους παρά εις τον εαυτό του. Και αλέως, ποιον τείχος είναι τόσον αραγές, οχυρωμένον αρμονικός με μεγάλους λίθους, ώστε να μένει ακυρίευτον εις τα σεφόδους των εχθρών, όσον η παράταξης εκείνων, οι οποίοι αγαπούν αλλήλους και είναι θωρακισμένοι με την ομόνιαν? Διότι η παράταξη αυτή αποκρούει τας επιθέσεις του διαβόλου, και πολύ δικαίως, διότι εκείνοι οι οποίοι ενωμένοι παρατάσσονται εναντίον του, ανίκητοι γίνονται εις τα μηχανήματά του και ανεγείρουν τα λαμπρά τρόπια της αγάπης. Κι όπως εχορδέ της λύρας, αν και είναι μεν πολλέ, εις μίαν δε αποβλέπουση αρμονίαν, δίδουν ευχάριστο μουσική, έτσι και εκείνοι οι οποίοι είναι ενωμένοι εις μίαν γνώμη, αποδίδουν ευχάριστον τον ήχον της αγάπης, διότι τίποτε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει γλυκύτερον της αγάπης. Και καθώς τα λαμπρά σώματα δίδουν ακμήν εις τους πλησίον τους τόπους, έτσι και οι φίλοι εις όποιους τόπους κι αν υπάγουν αφήνουν τη χάρη των. Προτιμότερο λοιπόν είναι να ζει κανείς εις το σκότος, παρά να είναι χωρίς φίλους, διότι δεν συνηθίζει να κατακαίει τόσον το σώμα ο πυρετός, όσον τας ψυχάς ο χωρισμός από αγαπωμένους. Τόσο ισχυράν δηλαδή είναι η αφοσίωση της αγάπης, ώστε εκείνους τους οποίους λαχταρούμεν, έστω κι αν δεν είναι μαζί μας, αλλά αποσιάζουν μακράν, να τους φανταζόμεθα ότι όλη την ημέρα την περνούν μαζί μας. Και η αφοσίωση αυτή παραμερίζει μεν όλα όσα ευρίσκονται ενώπιόν μας, μόνον δε εις τον αγαπόμενον προσδένει την ψυχή του αγαπώντος. Εάν δε όταν βλέπει κανείς τον αγαπόμενον, ή μάλλον όταν ενθυμείται τούτον, υψώνει την ψυχή και αναβιβάζει τη διάνοιά του εις υψηλάς σφαίρας, εκείνος ο οποίος έχει διαρκώς εις το νου του εκείνον ο οποίος πράγματι μας αξίωσε να τον αγαπήσουμε, πότε ή ποιαν λύπη θα δοκιμάσει ή θα φοβηθεί ποτέ κάτι το φοβερό και επικίνδυνο? Ουδέποτε, διότι
εάν όταν αγαπόμεθα από ισχυρούς ανθρώπους είμεθα φοβεροί διόλους, πολύ περισσότερον όταν αγαπόμεθα παρά του Θεού. Και αν παραστεί ανάγκη υπέρ αυτής της αγάπης να δώσουμε είτε χρήματα, είτε σώματα, είτε και αυτήν την ψυχήν, ας μη διστάσουμε, διότι δεν αρκεί να λέγουμε με λόγια ότι αγαπόμεν, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε και εκ των πραγμάτων, διότι και αυτός, όχι δια των λόγων μόνον, αλλά και δια των έργων, έδειξε την αγάπη του προς ημάς. Και αν εις τας οικίας των μεγάλων ο υπηρέτης, ο οποίος τα ειδικά του τα έκαμε κτήμα του Κυρίου του, εις την πραγματικότητα δεν έκαμε τα ειδικά του πράγματα κτήμα του Κυρίου του, αλλά τα πράγματα του Κυρίου του έκαμε κτήμα ειδικών του και χρησιμοποιεί τα πράγματα εκείνου όπως και ο Κύριός του. Και μάλιστα πολλοί από τους υπηρέτας αυτού, μάλλον αυτόν τον υπηρέτη, φοβούνται παρά εκείνον τον Κύριο. Και επειδή περιεφρόνησε το συμφέρον του, δεν έχασε τα ειδικά του, αλλά μάλλον μεγαλύτερα επέτυχε. Πολύ περισσότερον συμβαίνει τούτο εις τα πνευματικά ζητήματα. Ας μη φροντίζουμε λοιπόν δια τα ειδικά μας ζητήματα. Ας μη φροντίζουμε δια το συμφέρον μας, αλλά να καταφρονόμεν αυτά ή να τα κερδίσουμε. Εάν εμείς αδιαφορήσουμε δια αυτά, ο Θεός θα φροντίσει δια αυτά. Εάν όμως εμείς φροντίζουμε δια αυτά, ο Θεός θα τα καταφρονήσει. Εάν λοιπόν κανείς θέλει να αγαπά πραγματικά και να γνωρίσει την δύναμη της αγάπης, ας προστρέξει προς τον τρόφιμον αυτής, τον μακάριον Παύλον, και εκείνος θα τον διδάξει πόσο μεγάλο κατόρθωμα είναι το να υπομείνεις το χωρισμόν αγαπωμένου προσώπου και πόσο ισχυράς ψυχής έχει ανάγκη. Αυτός δηλαδή, αυτός ο οποίος περιεφρόνησε τη σάρκα και ιδιαφόρησε δια το σώμα, ο οποίος περιήλθε σχεδόν όλη την οικουμένη με γυμνή την ψυχή, ο οποίος εξεδίωξε από τη διάνοιά του κάθε πάθος και ο οποίος, μιμούμενος την απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων, όλα μεν τα άλλα ευκόλως υπέφερε, ως αν να έπασχε ξένο σώμα και φυλακίσεις και αλύσεις και απαγωγάς και μαστιγώσεις και απειλάς και θάνατον και πάν είδος τιμωρίας, όταν εχωρίστη από μία ψυχή την οποία ηγάπα τόσο εσυχίστη και τόσο συνεταράχθη, ώστε όταν δεν έβρε τον αγαπόμενον εις την πόλη εις την οποία περίμενε να τον είδη, αμέσως από την πόλη εκείνη ανεχώρησε. Πώς συνέβη τούτο, ο μακάριε Παύλε? Όταν μεν ήσουν δεδεμένος εις το ξύλον και ήσουν κλεισμένος εις τη φυλακή και πρόκειτο να υποστείς μαστιγώσεις και από τα νότα σου έτρεχε αίμα, εν τούτης εδίδασκες και βάπτιζες και προσέφερες την ανέμακτον θυσίαν της Θείας Ιερουργίας και ούτε διέναν δεν ιδιαφόρησες, όταν επρόκειτο να τον σώσεις. Όταν δε ήλθες εις την Τρίαν και βρήκες τον αγρόν καθαρισμένον από τα ζυζάνια και έτοιμο να δεχθεί τα σπέρματα της αληθούς πίστεως, επέταξες από τα σχήρα σου τόσο μέγα κέρδος και αμέσως έφυγες. Ναι, λέει, διότι η κυριεύθυν από βασανιστικήν στενοχωρίαν και πολύ ετάρασε τη διάνοιά μου η απουσία του Τίτου. Και τόσο πολύ με κυρίευσε και εκυριάρχησε εις την ψυχή μου, ώστε να με αναγκάσει να κάμω αυτό που έκαμα. Είδες πως είναι μέγα κατόρθωμα το να μπορέσεις να υποφέρεις με υπομονή το
το χωρισμόν αγαπωμένου προσώπου. Είδες πόσο δυνηρό και πικρό πράγμα είναι. Είδες πόσο έχει ανάγκη ανωτέρας και νεανικής ψυχής. Διότι εις τους αγαπώντας δεν αρκεί μόνο το να είναι συνδεδεμένοι ψυχικώς, ουδέ μεταχειρίζονται τούτο προς παρηγορία των, αλλά έχουν ανάγκη και σωματικής παρουσίας. Και αν τούτο δεν γίνεται, μεγάλο μέρος της ψυχικής εφροσύνης εξαφανίζεται. Ω, πόσο διάπειρος είναι η αφοσίωσης την οποία εμπνέει η αγάπη. Ο Παύλος, ο οποίος περιεφρώνει το πυρ, ο αδαμάντινος, ο στερεός, ο αλίγιστος, ο άκαμπτος, ο οποίος έλεγε «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή συνεχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχερα». Ο Παύλος, ο οποίος περιεφρώνει τη ξηράν και τη θάλασσα, ο οποίος περιεγέλα τας αδαμαντίνας πύλας του θανάτου, ούτως όταν είδε τα δάκρυα μερικών προσφυλών του προσώπων, τόσο παρέλυσε και τόσο συνετρίβει, ώστε όχι μόνο να κρύψει τη θλίψη του δεν εδοκίμασε, αλλά είπε καθαρά «Τι κάμνετε εκεί κλαίοντες και μου σπαράσετε την καρδίαν». Ω του θαύματος, η άβυσος των υδάτων δεν τον εκλώνησε και ολίγα δάκρυα τον συνεκλώνησαν και του εσπάραξαν τη ψυχή. Τι πείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντες μου την καρδίαν. Τι λέγεις, είπε μου, εκείνη την αδαμαντίνη ψυχή μπόρεσε να την σπαράξει ένα δάκρυο. Ναι, λέγει, διότι η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη. Αυτή είναι ισχυρότερα από με και με κυριεύει, διότι προς όλα αντέχω, εκτός από τη στέρηση της αγάπης. Ποιος δεν θα εδοκίμαζε έκπληξη και ποιος δεν θα μπορούσε, ή μάλλον ποιος μπορεί καταξίαν να εκπλαγεί και να θαυμάσει τη θαυμασία εκείνη ψυχή, η οποία έφτανε μέχρι του ουρανού, ότε κέτη δεμένος και φυλακισμένος, εν τούτης έγραφε από τόσο μεγάλη απόσταση επιστολάς προς τους Φιλιππησίους. Γνωρίζετε βέβαια πόση απόσταση χωρίζει τη Μέση Μακεδονία από τη Ρώμη. Αλλά ούτε το μάκρος της οδού, ούτε το χρονικό διάστημα, ούτε το πλήθος των δυσκολιών, ούτε ο κίνδυνος και τα επακόλουθα δεινά, ούτε τίποτε άλλο δεν έβγαλε την αγάπη και την ενθύμηση των μαθητών του από τη σκέψη του, αλλά όλους τους είχε διαρκώς εις το νου του. Και δεν ήσαν τόσο στερεώς δεμένε εχείρες του με τας αλύσεις, όσον ήταν συνδεδεμένη και προσιλωμένη η ψυχή του εις τον πόθον των μαθητών του. Και καθώς ένας βασιλιάς, αφού αναβεί στο θρόνο από τα εξημερώματα και καθίσει εις τας βασιλικάς αυλάς, λαμβάνει απευθείας από παντού χιλιάδας επιστολών, ούτω και εκείνος, καθήμενος εις την φυλακή ως εις βασιλικάς αυλάς, πολύ περισσότερα και λάμβανε και έστελνε γράμματα προς εκείνους, οι οποίοι από παντού απευθυνόμενοι εις την σοφίαν εκείνου ανέφερον τα πάντα, όσα δηλαδή είχαν σχέση με τα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Και τόσο περισσότερες υποθέσεις από ένα βασιλέα ετακτοποιούσε, όσο μεγαλύτερα ήταν η εξουσία την οποία είχε αναλάβει. Τόσο μεγάλη δηλαδή είναι η δύναμη της αγάπης, ώστε όχι μόνον τους παρόντας και εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται κοντά μας και τους βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά και εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται μακράν, να περιλαμβάνει και να συνδέει και να ενώνει,
και ούτε ο πολύς καιρός, ούτε η απόσταση, ούτε οτιδήποτε άλλο ή μπορεί να διακόψει την αγάπη της ψυχής. Διότι έτσι πρέπει να αγαπά εκείνος ως της πραγματικός αγαπά, ώστε εάν και την ζωή του του ζητήσουν και είναι τούτο δυνατό να μην διστάσει, διότι τίποτε δεν είναι εισάξιο με ένα γνήσιον φίλον. Ευχαριστείται δηλαδή ο αγαπών όταν βλέπει τον αγαπόμενο και εκφράζει έντονα συναισθήματα φιλοφροσύνης και συνδέεται μαζί του με ένα ψυχικόν σύνδεσμο, ο οποίος του παρέχει ανέκφραστον ειδονήν. Και μόνο εάν τον ενθυμηθεί, αμέσως η διάνοιά του αναπτερώνεται και δεν χορταίνει, έστω κι αν τον βλέπει κάθε ημέραν και δεν έχει τίποτε ο ίδιος, το οποίον να μην αφήνει και εις εκείνον, και ό,τι επιθυμεί δια τον εαυτό του, τα ίδια επιθυμεί και δια των φίλων του. Γνωρίζω εγώ κάποιον, ο οποίος, ενώ παρεκάλει τους Αγίους Άνδρας υπέρ του φίλου του, πρώτον τους παρεκάλει να εύχονται υπέρ του φίλου του και κατόπιν υπέρ του ιδίου. Γνωρίζω και τον Παύλον, ο οποίος ευχαρίστως έδιδε και την ψυχή του και χωρίς να του ζητηθεί, και ο οποίος ήφιε το να πέσει και εις την κόλαση υπέρ των αγαπημένων υπ' αυτού. Πρέπει δηλαδή με τόσον φλογερά διάθεση να αγαπώμεν, ώστε να μην νομίζει κανείς ότι έχουμε οφειλέτην των αγαπόμενων, αλλά ότι εμείς οι ίδιοι ήμεθα οφειλέται προς εκείνον με το να τον έχουμε οφειλέτην. Εκείνος δηλαδή που αγαπά δεν θέλει μόνο να δίδει εντολάς, αλλά και να λαμβάνει εντολάς, και μάλιστα χαίρει περισσότερον όταν δέχεται εντολάς παρά όταν δίδει. Εκείνος ο οποίος αγαπά θέλει περισσότερο να ευεργετεί παρά να ευεργετείται. Θέλει δηλαδή να έχει οφειλέτη των φίλων παρά ο ίδιος να οφείλει σε εκείνον. Εκείνος ο οποίος αγαπά θέλει μεν να ευεργετεί τον αγαπόμενο, αλλά δεν θέλει να νομίζεται ότι ευεργετεί. Και θέλει αυτός μεν να αρχίζει τας ευεργεσίας, αλλά να μην γίνεται αντιληπτόν ότι αρχίζει να ευεργετεί. Και μην νομίζετε ότι με αυτά τα οποία λέγω εννοώ εκείνους οι οποίοι απλώς λέγονται φίλοι, τους λαμβάνοντας μέρος η συμπόσια, εκείνους οι οποίοι θεωρούνται φίλοι μόνο και μόνον διότι έτσι απευθύνονται ο ένας προς τον άλλον. Όποιος έχει φίλων τέτοιων, όπως τον εννοώ εγώ, θα καταλάβει τη σημασία των λόγων μου. Ο φίλος είναι γλυκύτερος και από αυτήν την παρούσα ζωή. Πολύ μάλιστα, μετά τον θάνατο των φίλων των, ευχήθησαν να μην ζήσουν πλέον, διότι πραγματικός και από αυτό το φως είναι περισσότερο επιθυμητός ο φίλος. Είναι δηλαδή καλύτερο δι' μας να σβήσει ο ήλιος παρά να στερηθόμεν τον φίλο μας. Διότι πολλοί, αν και βλέπουν τον ήλιον, όμως ευρίσκονται εις το σκότος. Ενώ όταν έχουν φίλους, ουδέποτε θα περιπέσουν εις θλίψην. Εάν δηλαδή αποκόπτουμε μερικά από τα μέλη του σώματός μας, όταν αυτά πάσχουν από ανίατον νόσημα και βλάπτουν και τα υπόλοιπα, πολύ περισσότερον πρέπει να κάνουμε το ίδιο προκειμένου περί της ψυχής. Εάν η φιλία κάποιου σε βλάπτει, απομάκρυνε τον από κοντά σου, διότι τίποτε δεν είναι τόσο βλαβερόν όσον η κακή συναναστροφή, επειδή όσα δεν μπορεί να κάνει η ανάγκη,
πολλάκις ή μπορεί να τα κάνει η φιλία, η προσβλάβη ή προς ωφέλειά μας. Εκείνος όμως ο οποίος συνάπτει φιλίαν με τους εχθρούς του βασιλέως, δεν μπορεί να είναι φίλος του βασιλέως. Από τον αγαπόμεθα δηλαδή δια των Χριστών, είναι προτιμότερον τον αμισόμεθα δια των Χριστών, διότι όταν μεν αγαπόμεθα δια των Θεών, εμείς είμεθα προς τον Θεόν οφειλέται δια τη τιμήν η οποία μας γίνεται. Όταν όμως μισούμεθα δια των Θεών, τότε ο Θεός είναι οφειλέτης προς εμάς της τιμής την οποίαν εστερήθημε. Όσοι λοιπόν δεν περιφρονούμεν ούτε τα χρήματα χάριν του Χριστού ή καλύτερον δια το συμφέρον το ειδικό μας, πρέπει να φρίξουμε όταν σκεφτόμεν τη μεγάλη αγάπη την οποίαν είχε ο Παύλος προς τον Χριστόν. Ούτε και η γάπα ούτως των Χριστών δια τα του Χριστού, αλλά η γάπα αυτών δια τον εαυτό του, και ένα πράγμα μόνον εφοβήτω, μήπως εκπέσει από την αγάπη προς τον Χριστόν. Διότι το πράγμα αυτό ήτο δια το Παύλο φοβερότερον και από την αιώνιον κόλαση, όπως και το να μένει εις την αγάπη του Χριστού ήτο δια αυτών περισσότερον επιθυμητών και από το βασιλικό αξίωμα. Όταν λοιπόν εκείνος δια των πόθων του Θεού δέχεται να πέσει και εις αυτήν την αιώνιον κόλαση και να εκπέσει και από βασιλικό αξίωμα, εάν και τα δύο αυτά ευρίσκοντο ενώπιόν του, εμείς δε δεν περιφρονούμε ούτε την παρούσα ζωή, άραγε είμεθα άξι έστω και των υποδημάτων εκείνου, όταν τόσο πολύ απέχουμε από το ύψος της σκέψεώς του. Δια τούτο και ο Χριστός έλεγε, ως αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ευρύσει αυτή, και ως εάν ομολογήσει με έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και πράγματι είναι πολύς ο κόπος του κατορθώματος αυτού, σχεδόν ανώτερος από την ανθρωπίνη φύση, και γνωρίζουν τούτο καλώς όσοι ξιώθησαν να λάβουν τους στεφάνους των τιούτων κόπων. Διότι κανείς δεν μπορεί να παραστήσει τούτο καλός. Τόσο γενναίας ψυχής κατόρθωμα είναι το πράγμα αυτό και υπερβολικά αξιοθαύμαστο. Αλλά όμως το θαυμαστόν αυτό κατόρθωμα εις τίποτε δεν ωφελεί χωρίς την αγάπη, είπε ο Παύλος, έστω κι αν είναι συνδεδεμένη μαζί του η ακτιμοσύνη. Δια ποιον λόγων λοιπόν ομίλησε έτσι ο Παύλος, αυτό θα προσπαθήσω τώρα να αποδείξω, αφού πρώτον δοκιμάσω να δείξω πως είναι δυνατόν να μην έχει αγάπη εκείνος ο οποίος διαμοιράζει όλα τα υπάρχοντά του. Εκείνος δηλαδή ο οποίος είναι έτοιμος να καεί και ο οποίος έχει όλα τα χαρίσματα, είναι δυνατόν ίσως και να μην αγαπήσει. Εκείνος όμως ο οποίος όχι μόνο δίδει τα υπάρχοντά του, αλλά και τρέφει ο ίδιος εκείνους που έχουν ανάγκη, πώς δεν αγαπά? Τι είναι δυνατόν να είπε κανείς εις αυτήν την περίπτωση? Ή ότι το ανύπαρκτον υπέθεσε ο Παύλος ως πραγματικό, πράγμα το οποίο πάντοτε αρέσκεται να κάνει όταν θέλει να παραστήσει κάποιαν υπερβολή, όπως όταν γράφων προς τους Γαλάτας λέγει, «Εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό παρελάβεται ανάθεμα έστω». Μολονότι ούτε αυτός
ούτε άγγελος επρόκειτο να κάνει τέτοιο πράγμα, αλλά έθεσεν εκείνο το οποίο εις καμία περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί, για να δείξει την υπερβολή του πράγματος. Και πάλι, όταν εις την προς Ρωμαίους επιστολή λέγει «Ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις δυνήσονται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού». Ούτε αυτό δηλαδή επρόκειτο να κάνουν οι άγγελοι, αλλά και εδώ το ανύπαρκτο υποθέτει ως πραγματικό. Όπως επίσης όταν λέγει και το εξής «Ούτε κτίσεις εταίρα», μολονότι άλλη κτίσεις δεν υπάρχει, διότι όλη τη κτίση περιέλαβε όταν είπε και τα άνω και τα κάτω πάντα. Αλλά όμως και εδώ θέτει καθ' υπόθεση ως πραγματικόν το μη υπάρχουν, ώστε να δείξει τον υπερβολικό πόθο του. Αυτό λοιπόν το ίδιο κάνει και εδώ, όταν λέγει ότι «Καν πάντα τις δω, αγάπη δε μη έχει, ουδέν ωφελείται». Ή αυτό είναι δυνατό να είπε κανείς εις αυτήν την περίπτωση, ή ότι θέλει εκείνοι οι οποίοι δίδουν να είναι και συνδεδεμένοι προς τους λαμβάνοντας και να μην δίδουν απλώς χωρίς καμία συμπάθεια, αλλά να ελεούν και να σκύβουν επάνω εις τον πόνο, να συμπαθούν και να συμπονούν εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Δι' αυτόν δηλαδή των λόγων και η ελεημοσύνη είναι νομοθετημένη από τον Θεό, διότι και χωρίς αυτήν ο Θεός μπορούσε να διατρέφει τους πτωχούς, αλλά δια να μας συνενώσει εις την αγάπη και δια να αισθανόμεθα θέρμην ο ένας προς τον άλλον, παρήγγειλε να τρέφονται οι πτωχοί από ημάς. Δια των λόγων αυτών και εις άλλην περίπτωση λέγει «Κρίσον λόγος αγαθός ή δόσεις, και ιδού λόγος υπερδόμα αγαθών». Και ο ίδιος λέγει «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Επειδή δηλαδή είναι συνηθισμένον και τους ευεργετουμένους να αγαπώμεν και οι ευεργετούμενοι να έχουν φιλικοτέραν διάθεση προς εκείνους οι οποίοι τους ευεργετούν, ο Θεός θέλω να δημιουργήσει σύνδεσμο φιλίας, ενομοθέτησε τούτο. Και δια να αντιληφθείτε πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα αυτό, ας και αγραφήσουμε την αγάπη με τους λόγους, διότι εις τα πράγματα δεν τη βλέπουμε να εμφανίζεται. Και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσα καλά θα γίνονται εάν η αγάπη υπήρχε πανταχού άφθονος. Ούτε νόμοι δηλαδή, ούτε δικαστήρια θα χρειάζονται, ούτε τιμωρίε, ούτε ποινέ, ούτε τίποτε άλλο από αυτά. Διότι εάν όλοι αγαπούσαν τους άλλους και αγαπώντο υπό τον άλλον, κανείς δεν θα διέπρατε ποτέ αδικίαν, αλλά και η φόνη και η μάχη και πόλεμε και επαναστάσεις και πλεονεξίε και όλα τα κακά θα εξυφανίζονται και θα ελισμονεί το ακόμη και αυτό το όνομα της κακίας. Τα σημεία όμως όχι μόνο τούτο δεν είναι δυνατόν να κάνουν, αλλά και τους μη προσέχοντας παρασύρουν η σκενοδοξία και η υπερηφάνεια. Και το ιδιαιτέρως θαυμαστόν γνώρισμα της αγάπης είναι ότι ενώ τα άλλα αγαθά είναι συνδεδεμένα και με κακά, παραδείγματος χάρη ο ακτίμων πολλάς φοράς υπερηφανεύεται δι' αυτό. Και εκείνος ο οποίος έχει ρητορικάς ικανότητας πάσχει από δοξομανία, και ο ταπεινόφρον από μέσα του υπερηφανεύεται δι' αυτό. Η αγάπη όμως είναι απειλαγμένη από τον τιούτων κακών.
διότι εις βάρος του αγαπημένου ποτέ δεν είναι δυνατόν να υπερηφανευθεί κανείς. Και μη μου φέρεις ως παράδειγμα έναν αγαπώντα, αλλά όλους ομοίως, και τότε θα είδεις τη δύναμη αυτής. Μάλλον δε, εάν θέλεις, φέρε πρώτα ένα αγαπόμενο και ένα ο οποίος να αγαπά, να αγαπά όμως ως άξιος να αγαπά. Αυτός θα κατοικήσει την γην όπως τον ουρανόν, απολαμβάνων πανταχού γαλήνη και πλέκων μυρίους στεφάνους δια των εαυτών του, διότι ότι ούτως θα διατηρήσει καθαράν την ψυχήν του και από φθόνων και από οργήν και από βασκανίαν και από υπερηφάνιαν και από κοινοδοξίαν και από πονηράν επιθυμίαν και από κάθε ανάρμοστον αγάπη και από κάθε ασθένεια. Διότι όπως δεν είναι δυνατόν να κάνει κανείς κακόν εις τον εαυτό του, έτσι και αυτός δεν είναι δυνατόν να κάνει κακόν εις τους πλησίων. Όταν δε είναι τιούτος, τότε θα σταθεί πλησίων του ιδίου του Γαβρίλ, όταν βαδίζει επί της γης. Και εκείνος μεν ο οποίος έχει αγάπη, τέτοιος είναι. Εκείνος όμως ο οποίος κάνει θαύματα και έχει απέραντον γνώση, χωρίς αυτήν και αν ακόμη αναστήσει απείρους νεκρούς, τίποτε σχεδόν δεν θα ωφελήσει, αποχωρισμένος από όλους, μη παραδεχόμενος να συναναστραφεί με κανέναν εκ των συνδούλων του. Δια τούτο λοιπόν και ο Χριστός είπεν, ότι σημείο της αληθινής προς αυτόν αγάπης είναι τον αγαπόμεν των πλησίων μας. Εάν δηλαδή με αγαπάς, ο Πέτρε, περισσότερον από αυτούς, ποίμανε τα πρόβατά μου. Είδες πως και ο Κύριος εις την περίπτωση αυτήν έκαμεν υπαινιγμόν ότι τον αγαπόμεν των πλησίων είναι μεγαλύτερον από το μαρτύριον. Εάν δηλαδή είχε κάποιος ένα αγαπόμενον ιόν, προς χάριν του οποίου και την ζωή του θα εθυσίαζε. Κάποιος δε άλλος τον με πατέρα ηγάπα, τον δε ιό δε τον επρόσεχε καθόλου. Θα εξόργιζε πολύ τον πατέρα και ούτε θα αισθάνετο την αγάπη του δια την περιφρόνηση του ιού του. Εάν λοιπόν όταν πρόκειται περί πατρός και ιού συμβαίνει τούτο, πολύ περισσότερον γίνεται προκειμένου περί Θεού και ανθρώπων. Δια τούτο ακριβώς αφού είπε πρώτη και μεγάλη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, επρόσθεσε δευτέρα δε και δεν εσταμάτησε, αλλά επρόσθησεν ομοία προς αυτήν, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και πρόσεξε να είδεις πως με την ιδίαν υπερβολήν απαιτεί την εφαρμογήν και αυτής της εντολής. Διότι προκειμένου μεν περί του Θεού λέγει «εξ όλης της καρδίας σου», προκειμένου δε περί του πλησίον σου λέγει «ως σε αυτόν», που είναι το ίδιο με το «εξ όλης της καρδίας σου». Και αν εφυλάτετο με ακρίβεια αυτή η εντολή, δεν θα υπήρχε ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άρχον, ούτε αρχόμενος, ούτε πλούσιος, ούτε πτωχός, ούτε μικρός, ούτε μεγάλος, ούτε διάβολος θα γίνεται γνωστός ποτέ. Δεν λέγω ο διάβολος, αλλά αν υπήρχε και άλλος ομοιός του, μάλλον δε και κατών και άπειροι του ούτε αν υπήρχαν, τίποτε δεν θα κατόρθωναν όταν υπήρχε εκείνη. Καλύτερα θα άντεχεν εις τη φλόγα του πυρός το ξηρόν χόρτον, παρά εις τη φλόγα της αγάπης ο διάβολος. Αυτή είναι ισχυρότερα από τείχος, αυτή είναι στερεότερα από τον αδάμαντα. Και αν αναφέρεις άλλη ύλη ισχυρότερα από αυτήν,
όλα τα ξεπερνά η δύναμη της αγάπης. Αυτήν δεν την νικά ούτε ο πλούτος, ούτε η πτωχία. Μάλλον δε ούτε θα υπήρχε καν πτωχία, ούτε και αμέτρητος πλούτος, εάν υπήρχε η αγάπη. Θα υπήρχαν μόνο τα καλά και του πλούτου και της παινίας, διότι από εκείνον μεν τον πλούτον θα απελαμβάναμεν την αυθονίαν, από εκείνην δε την αμεριμνησίαν, και ούτε θα είχομεν να υπομένομεν τας φροντίδας του πλούτου και το φόβον της παινίας. Αλλά γιατί λέγω τα εκ της αγάπης κέρδη, διότι αυτή καθεαυτή η αγάπη προσπάθησε να καταλάβεις πόσο μεγάλη είναι, πόσην ψυχική ευχαρίστηση προξενεί, εις πόσην χάρη καθιστά την ψυχή. Και αυτό είναι το εξαιρετικό γνώρισμα αυτής, διότι τα μεν άλλα μέρη της αρετής έχουν συνδεδεμένον μαζί των πόνων, όπως η νηστεία, η σοφροσύνη, η αγρυπνία. Η αγάπη όμως μαζί με το κέρδος μας παρέχει και μεγάλη ευχαρίστηση και κανέναν πόνο. Και καθώς η καλή μέλισσα, αφού συγκεντρώσει από παντού τα διάφορα αγαθά, τα αποθηκεύει εις την ψυχή του αγαπώντος. Κι αν κανείς είναι δούλος, η αγάπη κάμνει τη δουλείαν γλυκυτέραν της ελευθερίας. Διότι εκείνος ο οποίος αγαπά δεν χαίρει τόσο διότι διατάσσει, όσον διότι διατάσσεται. Και έτι το να δίδει κανείς διαταγάς είναι γλυκή, αλλά η αγάπη μεταβάλλει τη φύση των πραγμάτων και έρχεται κρατούσα εις τα σύρας της όλα τα αγαθά, περισσότερον ήμερος από κάθε άλλη μητέρα, πλουσιωτέρα από κάθε βασίλισσα, και τα κουραστικά τα κάμνει ελαφρά και εύκολα. Αποδεικνύουσα ότι η μεν αρετή είναι εύκολος, η δε κακία πικροτά τη δί μας. Πρόσεξε δε κάτι, το να εξοδεύει κανείς φαίνεται ότι προξενεί λύπην, κι όμως αυτό η αγάπη το κάμνει ευχάριστον. Το να αρπάζομεν τα πράγματα των άλλων φαίνεται γλυκή, κι όμως η αγάπη δεν το αφήνει να φαίνεται γλυκή, αλλά μας κάμνει να το αποφεύγουμε ως κακόν. Πάλι, το να κακολογεί κανείς θεωρείται από όλους γλυκή. Αυτή τούτο μεν το αποδεικνύει πικρόν. Το να επαινούμεν δε τους άλλους γλυκή. Διότι τίποτε δεν είναι δι' μας τόσο ευχάριστον, όσο το να επαινούμεν εκείνον τον οποίον αγαπώμεν. Ο θυμός πάλι προξενεί κάποιαν ευχαρίστηση. Εδώ όμως όχι πλέον, αλλά όλα τα νεύρα του αφηρέθησαν, διότι κι αν ο αγαπόμενος προξενήσει λύπη εις εκείνον ο οποίος τον αγαπά, θυμός μεν πουθενά δεν εμφανίζεται, αλλά δάκρυα και παρακλήσεις και ηκεσίε. Τόσο πολύ απέχει ο αγαπών από του να εξοργιστεί. Και αν ήδη τον αγαπόμενον να διαπράττει κανένα σφάλμα, πενθεί και λυπείται. Αλλά και αυτή η λύπη προξενεί ευχαρίστηση, διότι και τα δάκρυα και η λύπη της αγάπης είναι γλυκυτέρα από κάθε γέλιο και από κάθε χαρά. Δεν ξεκουράζονται τόσο πολύ εκείνοι που γελούν, όσο εκείνοι οι οποίοι κλαίουν υπέρ των φίλων των. Και αν δεν πιστεύεις, συγκράτησε τα δάκρυά των, και τότε θα είδεις ότι στενοχωρούνται ως αν να έπαθαν μέγα κακόν. Αλλά τον αγαπά κανείς λέγουν, προξενεί γλυκύτητα άτοπον. Πάψε και μη λέγεις τιού τους λόγους, ο άνθρωπε, διότι
τίποτε δεν είναι τόσο καθαρόν από μίαν τη αυτήν ευχαρίστηση, όσον η γνησία αγάπη. Μη μου αναφέρεις όμως την ταπεινή και αγοραίαν αγάπη, η οποία είναι μάλλον ασθένεια παρά αγάπη, αλλά εκείνη την αγάπη την οποία ζητεί ο Παύλος, η οποία αποβλέπει εις το συμφέρον των αγαπωμένων, και θα είδεις ότι ούτη είναι περισσότερον φιλόστοργοι από τους πατέρας. Και καθώς εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τα χρήματα δεν θα ήθελαν να δαπανίσουν χρήματα, αλλά θα προτιμούσαν να περιέλθουν εις στενοχωρία παρά να τα είδουν να ολιγοστεύουν, έτσι και εκείνος ο οποίος αγαπά πραγματικώς κάποιον θα προτιμούσε να πάθει ο ίδιος πολλά παρά να είδει να παθαίνει κάτι κακόν εκείνος τον οποίον αγαπά. Ώστε λοιπόν λέγουν, εάν είναι εχθροί μας και ειδωλολάτρε, δεν πρέπει να τους μισούμεν. Πρέπει βεβαίως να μισούμεν, όχι όμως εκείνους, αλλά την απιστία των, όχι των άνθρωπων, αλλά την κακήν πράξη, την εσφαλμένη γνώμη, διότι ο μεν άνθρωπος είναι έργον του Θεού, η δε πλάνη είναι έργον του διαβόλου. Εάν πρέπει δηλαδή να μισούμεν τους εχθρούς του Θεού, τότε πρέπει να μισούμεν όχι μόνο τους ασεβείς, αλλά και τους αμαρτωλούς. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως θα είμεθα χειρότεροι από τα θηρία, αποστρεφόμενοι τους πάντας και υπερηφανευόμενοι από ανοησία, όπως εκείνος ο Φαρισαίος του Ευαγγελίου. Αλλά δεν μας παρήγγειλε τέτοια πράγματα ο Παύλος, αλλά πώς, νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Τι εννοεί όμως λέγουν όταν λέγει, είδε της ούχ υπακούει το λόγο ημών διά της επιστολής, τούτον σημειούστε και μη συναναμείγνεστε αυτόν. Και μάλιστα τούτο έχει λεχθεί προκειμένη περί αδελφών. Πλην όμως δεν έχει λεχθεί αυτό απλώς, αλλά και αυτό με ημερότητα. Μη παραλείψεις όμως και τα παρακάτω, αλλά πρόσθεσε και όσα ακολουθούν, διότι όταν είπε «μη ανακατεύεστε με Αυτόν», επρόσθεσε «και μη τον θεωρείτε ως εχθρόν, αλλά να τον συμβουλεύετε ως σαν αδελφό σας». Βλέπεις με ποιον τρόπο παρήγγειλε να μισούμε την κακή πράξη και όχι τον άνθρωπον, διότι έργο του διαβόλου είναι το να δημιουργεί έχθρα μεταξύ μας και μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε να εξαφανίσει την αγάπη, δια να αποκόψει την οδόν της διορθώσεως και εκείνον μεν να κρατήσει στην πλάνη, σε δε εις την απιστία και εις το μίσος, ή να κατά αυτόν τον τρόπο αποκλείσει τη δυνατότητα της σωτηρίας εκείνου. Διότι όταν ο ιατρός μισεί τον άρρωστον και φεύγει και ο άρρωστος αποστρέφεται τον ιατρόν, πότε θα γίνει καλά και θα σηκωθεί ο άρρωστος? Όταν μήτε εκείνος καλεί τον ιατρόν, ούτε ο ιατρός πηγαίνει προς τον άρρωστον. Δια ποιον δε λόγον και τον αποστρέφεσαι και τον αποφεύγεις? Επειδή να σε βεις. Λοιπόν, δια τούτο είναι ανάγκη να τον πλησιάσεις και να τον θεραπεύσεις, δια να σηκώσεις από το κρεβάτι έναν άρρωστο. Εάν δε η ασθένειά του είναι αθεράπευτος, αλλά εσύ έλαβες εντολή να εκτελέσεις το καθήκον σου. Επειδή και ο Ιούδας έπασχεν από ανίατον ασθένεια, αλλά όμως ο Θεός δεν έπαυσε την προσπάθειά του για την θεραπεία του. Και εσύ λοιπόν μη κουραστείς εις την προσπάθειά σου, διότι και αν μολονότι κατέβαλες μεγάλη προσπάθεια,
δεν απαλλάξεις αυτόν από την ασέβειά του, εν τούτης θα λάβεις το μισθό που αξίζεις, ως αν να τον είχες γλιτώσει και θα το κάμεις να θαυμάζει την καλοσύνη σου. Και κατά αυτόν τον τρόπον όλη αυτή η δόξα θα αποδοθεί εις τον Θεόν, διότι και θαύματα εάν κάμνεις και νεκρούς εάν ανασταίνεις και οτιδήποτε άλλο αν κατορθώσεις, ουδέποτε θα σε θαυμάσουν τόσο οι Έλληνες, όπως θα σε θαυμάσουν όταν σε είδουν πράων και ήμερων και γλυκήν εις τους τρόπους. Και δεν είναι μικρό κατόρθωμα αυτό, διότι και πολλοί εξ αυτών θα απαλλαγούν τελείως από το κακόν. Τίποτε άλλο δηλαδή δεν δύναται να ελκύσει κάποιον κοντά μας, όπως η αγάπη, διότι δι' εκείνα μεν θα σε ζηλοτυπήσουν, εννοώ δια τα σημεία και τα θάματα, ενώ δια τούτο, δια την αγάπη δηλαδή, και θα σε θαυμάσουν και θα σε αγαπήσουν. Όταν δε σε αγαπήσουν, τότε θα αρχίσουν να προχωρούν και εις την οδόν της αληθείας. Εάν δε αυτός δε γίνεται αμέσως πιστός, μην απορείς, ούτε να βιάζεσαι, ούτε να τα ζητείς όλα μαζί, αλλά άφησέ τον σιγά σιγά να σε πενεί, να σε αγαπά, και κατά αυτόν τον τρόπον θα φτάσει στην οδόν της σωτηρίας. Επειδή λοιπόν η αγάπη είναι δημιουργός αρετής, ας φυτέψουμε αυτήν με κάθε ακρίβεια βαθιά μέσα εις τας ψυχάς μας, για να μας φέρει πολλά αγαθά και να έχουμε διαρκώς ανεξάντλητον τον καρπόν αυτής, ο οποίος πάντοτε είναι ανθυρός και ουδέποτε μαραίνεται. Κατά αυτόν τον τρόπον θα κερδίσουμε και τα αιώνια αγαθά, τα οποία εύχομαι να απολαύσουμε όλοι εμείς, χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθού το Πατρί, συν το Αγίο και αγαθό Πνεύματι, δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σωθήνε τας ψυχάς.